Από ό,τι βλέπω, αν τον διακρίνω καλά, αν και το καπέλο με το γιούσο δεν με βοηθάει, πρέπει να είναι ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Βασιλιάδης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, είναι ο αντιστράτηγος ο κύριος Γιάννης Βασιλιάδης, είναι ο υπαρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται τώρα? Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Τι σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, όπως είπατε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως μιλάμε για μια ζεστή πυρκαγιά πορών χιλιάδων στρεμμάτων. Άρα λοιπόν, με εξαιρετικά δυνατούς ανέμους, όπως βλέπετε κι εσείς. Άρα λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η περίμετρο της πυρκαγιάς. Μέσα στην καμένη έκταση έχουμε πολλές εστίες, όχι εστίες, πολλά σημεία που καπνίζουν, δεν μας ανησυχούν αυτά ιδιαίτερα. Εκείνο που μας ανησυχεί είναι η ασφάλιση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Τώρα υπάρχουν ισχυρές, παραμένουν μάλλον ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας άκουγα λίγο πριν να λέτε ότι δεν φεύγει κανείς. Κοιτάξτε, είναι μια μέγα πυρκαγιά, οπότε και οι δυνάμεις που έχουμε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά να σας πω ότι έχουμε 105 πυροσβεστικά οχήματα δικά μας και εθελοντικά, 19 οχήματα των Δήμων, έχουμε 27 υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε 7 μηχανήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση χωματουργικά, 4 του στρατού, 1 τη Στέρνα, 50 άτομα από το στρατό πεζοπόρο, 210 πυροσβέστες και 76 άτομα από πεζοπόρο πυροσβεστικού σώματος. Ηλία, να πούμε ότι εδώ στο στούντιο βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Πετράκης, ο πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος, για να κάνουμε μια συνολικότερη και ευρύτερη κουβέντα για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν ασφαλώς και στο περιβάλλον. Γεια σας, κύριε Πετράκη. Καλημέρα. Οπότε να ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη και στη θέλω κατευθείαν, χωρίς περιστροφές, να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Βασιλιάδη και θα μου το επιτρέψει. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τον συντονισμό. Παρακαλώ. Δεν θέλω ούτε να κάνω προλόγους, ούτε ήξεις αφήξω τίποτα. Σας ρωτάω ευθέως, ήταν σωστός ο συντονισμός ή όχι? Και επικαλούμε την μαρτυρία σας, μια που ξέρω ότι ήσασταν από την πρώτη στιγμή εκεί πέρα και είχατε γενικά την ευθύνη του συντονισμού. Θέλω μια ευθεία απάντηση, κύριε υπαρχηγέ. Κοιτάξτε, όπως είπατε, είμαι εδώ από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς. Έχω αναλάβει και το ρόλο μου το συντονισμό της όλης επιχείρησης. Θεωρώ ότι ήταν άψογος ο συντονισμός και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα και από τις μαρτυρίες τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των κατοίκων. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά σε οικιστικό ιστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με διάσπαρτες οικίες μέσα στο βουνό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από κάθε σπίτι. Είχαμε κατασκηνώσεις τις οποίες εμείς εκενώσαμε με δικά μας μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διασφαλίσαμε να μην υπάρξει ούτε μία ανθρώπινη απώλεια, δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Και κάναμε το καλύτερο δυνατόν στο μπορούσαμε να κάνουμε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ρωτήσαμε νωρίτερα και στον κύριο Φιλίππου. Προφανώς ήταν μια δύσκολη κατάσταση και ορθώς επισημαίνεται το γεγονός ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και είναι μπροστά το καλοκαίρι, έχουμε γίνει σοφότεροι από αυτή την πυρκαγιά? Δηλαδή, είμαστε καλύτερα ετοιμασμένοι για την επόμενη φωτιά? Κοιτάξτε, μετά από κάθε συμβάν γίνεται ένα debriefing, μια επενημέρωση. Αυτή λοιπόν, μόλις τελειώσει αυτή η πυρκαγιά, θα γίνει μια επενημέρωση σε όλα τα στελέχη μας και με τις εμπλεκόμενες φορείς, ώστε να δούμε τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά και τι μπορούμε να διορθώσουμε. Προφανώς κάθε συμβάν μας κάνει σοφότερους και καλύτερους. Το καλό, όπως ξέρετε, είναι ευθύς του καλύτερου. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο σας έλειψε από τη συγκεκριμένη φωτιά και θα μου το επιτρέψετε, επειδή ξέρω ότι ήσασταν και στη φωτιά των Κυθύρων, ήσασταν και εκεί επικεφαλής? Τι ήταν αυτό που σας έλειψε τόσο στα Κύθρα όσο και εδώ στην Αττική? Γενικότερα, τι είναι αυτό το οποίο λείπει, έτσι ώστε να πούμε ότι το πυροσβεστικό σώμα έχει το κάτι παραπάνω? Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αεροπλάνα έχουν πάρα πολλά χρόνια πτήσεις, πάρα πολλές ώρες πτήσεις. Όμως θέλω μια συνοπτική παρουσίαση. Τι είναι αυτό το οποίο λείπει, τι είναι αυτό με το οποίο θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, κύριε υπαρχηγέ? Κοιτάξτε, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, κάλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Νομίζω ότι είναι πολύ φθηνότερη και πολύ αποτελεσματικότερη. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες μας στον τομέα της πρόληψης και θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολύ φθηνότερα. Γράφτηκαν, ακούστηκαν. Φυσικά τα νερά μέσα είναι αυτά που έχουμε. Ξέρουμε ότι είναι παλαιωμένος ο νεαρός στόλος. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια χώρα σε οικονομική κρίση τα τελευταία 7 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε υπαρχηγέ. Κάθε φορά εκείνοι οι οποίοι. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Μου επιτρέπετε λιγάκι. Παρακαλώ.
θα πρέπει να αναδείξουμε και την ατομική ευθύνη του καθενός, την προσωπική μας ευθύνη. Το λέγαμε από το πρωί. Όπως έχουμε δει σε όλες τις πυρκαγιές, τα σπίτια είναι μέσα στα χόρτα, με δέντρα τα οποία τα κλαδιά κουμπάνε στα κεραμίδια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από κάθε σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε πολίτης να λάβει την ευθύνη που τον αναλογεί και να καθαρίσει το σπίτι του, τον κήπο του, τα δέντρα να τα κλαδέψει για να διευκολύνει το έργο μας και να διευκολύνει και τον εαυτό του φυσικά. Άρα λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Υπαρχηγέ, πρέπει να υπάρξει παιδεία. Εγώ όμως πριν σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας, θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Συνήθως στις φωτιές φαίνονται οι υψηλόβαθμοι του πυροσβεστικού σώματος. Όμως η πολλή δουλειά γίνεται από τους πυροσβέστες. Μια κουβέντα για αυτούς, κύριε Υπαρχηγέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, ανεξαιρέτως. Αυτοί δίνουν τη μάχη, αυτοί είναι απέναντι στη φωτιά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εδώ πέρα κάποιοι από αυτούς πάρα πολλές ώρες και μερόνυχτα ολόκληρα. Θα πρέπει λοιπόν να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καταβάλανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καθέσουν υπόλοιπο την πολύ μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Θα θέλω να ευχαριστήσω επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, τον στρατό για την πολύτιμη βοήθειά του τόσο σε μηχανοκίνητα όσο και σε εναέρια μέσα. Και γενικά οποιοδήποτε έχει βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όλοι βάλανε το λιθαράκι τους για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Κύριε Βασιλιάδη, μια προσπάθεια και έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε. Επειδή μιλάμε ξανά και ξανά για τον ηρωισμό των πυροσβεστών, μπορείτε με δύο λέξεις να μας πείτε ποιο είναι το προφίλ του Έλληνα πυροσβέστη? Το προφίλ του Έλληνα πυροσβέστη είναι ότι εκεί που φεύγουν όλοι πάει ο Έλληνας πυροσβέστης. Όταν όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν, είσαστε σαφέστατος και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας και τον καλό συνάδελφο τον Ηλία Κούκο. Ευχόμαστε να μην σας ξαναδούμε στα δελτία, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχουν φωτιές. Να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πάμε στον κύριο Πετράκη. Έλα, Ηλία, πες. Έλα, Ηλία, ακούμε. Πες την ερώτησή σου. Εντάχει, πώς. Βεβαίως. Απλώς επειδή έχουμε τον υπαρχηγό δίπλα, πώς πάμε στην Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή? Στην Κεφαλονιά πάμε καλά. Όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα και στην Κεφαλονιά και στο Ρέθυμνο και στην Πάργα είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Και Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, να περάσουμε στον κύριο Πετράκη. Κύριο Πετράκη, η επόμενη μέρα είναι πιο δύσκολη από όλες και το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο μας δίνει ζωή, μας δίνει ανάσα. Και πόσο αυτή είναι η φωτιά επηρεάζει τα πράγματα στο λεκανοπέδιο, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά. Μειώνονται σιγά σιγά οι πνεύμονες στην Αττική, η έκταση πνεύμονα στην Αττική μειώνεται σταδιακά. Τι γίνεται? Κάνουμε ταμείο αυτή τη στιγμή. Αρνητικό όμως. Και δυστυχώς είναι δύσκολο να βρει κανένα θετικά σημεία. Mm-hmm. Συνήθως σε μια φωτιά, ξέρετε, οι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι μεταξύ όλων των άλλων υπάρχουν και καλά σημεία. Δηλαδή καίγονται τα άρρωστα δέντρα, υπάρχει μια καινούρια αναζωοπήρωση της βλάστησης στην περιοχή, αλλά εδώ είναι δύσκολο να βρούμε κάτι παρόμοιο να πούμε. Αυτό το οποίο πάντως το μεγάλο πρόβλημα είναι η αισθητική αποτίμηση, η αισθητική υποβάθμιση της περιοχής πλέον. Δηλαδή καθόμαστε και μιλάμε για το μικροκλίμα για το οποίο θα σας πω τι θα συμβεί. Αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η αισθητική υποβάθμιση της περιοχής.